Lo andan. Ο Σεμπάστιαν είναι αθώος. Και τότε τι γύρευε στο ράτσο το Σεράνο. Ο αδερφός μου είχε την κακοτυχία να πάει και να βρει νεκρό τον κύριο Θεοντόρο. Αγόρι μου, αγόρι μου, πρέπει να βοηθήσεις τον αδερφό σου, μην τον εγκαταλείψεις. Ποτέ, γιαγιά. Και μάλιστα όχι τώρα που η μάρα του κρύβεται σαν να μην δίνει δεκάρα τι συμβαίνει στο γιο της. Αχ, Εντουάρντο, άσε κατά μέρος το θυμό που νιώθεις για τη μητέρα σου, σε παρακαλώ. Όχι, γιαγιά, δεν είναι θυμός, είναι απογοήτευση. Τώρα πού πας, γιέ μου? Να δω τον Σεμπάστιαν. Εντουάρντο, Εντουάρντο! Καημένο παιδί. Φαντάζομαι πως πρέπει να είναι για αυτόν που ο αδελφός του κατηγορείται ότι σκότωσε τον άντρα της γυναίκας που τον έχει σαν βασιλιά. Είναι ένας άχρηστος. Καλύτερα να πάμε στην αστυνομία να δηλώσουμε την εξαφάνιση της Αμπάρο. Όχι, όχι αστυνομία, Σαντάν. Αν η Αμπάρο δεν έχει εμφανιστεί, έχει τους λόγους της. Θα γυρίσει όταν θελήσει. Η Απολώνια έχει μια συνάντηση με τον δικηγόρο του Κογιάδου για να του μιλήσει για τη διαθήκη. Έπρεπε να μείνεις και εσύ να μάθεις. Σε ποιον μπορεί να άφησε την περιουσία του ο Θεοντόρο? Υποθέτω πως η Απολώνη και η Σάντρα θα τη μοιραστούν σε ίσα μερίδια. Καλά και ο Νόθος. Αυτός τι? Τον έχει αναγνωρίσει επίσημα? Ο γέρος είχε μία συνάντηση με τον Δεβογιάδο λίγες μέρες πριν. Μπορεί να έχουν αλλάξει τα πάντα. Ελπίζω να του έχει αφήσει κάτι. Γιατί αλλιώς η Σαρέλα θα πρέπει να το ξεχάσει αυτό το μπάσταρδο.